εισήχθη στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς Επεξεργασία και ψηφίζεται με την διαδικασία του επείγοντος την ερχόμενη Πέμπτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, την σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί το πλαίσιο διαχείρισης της γεωθερμικής ενέργειας της χώρας και επίσης ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Αναβαθμίζει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και παράλληλα ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν σε χωροταξικά, πολεοδομικά και ενεργειακά ζητήματα. Ένα καταπληκτικό νομοσχέδιο το οποίο η ενεργειακή κοινότητα και όσοι ασχολούνται με την ενέργεια το περιμένανε πάρα πολύ καιρό. Το νέο νομοσχέδιο της γεωθερμίας αγκαλιάζει και επιλύει προβλήματα τα οποία υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το παλιό σύστημα κατάφερε τουλάχιστον να ολοκληρώσει και να φτάσει στη δημοπράτηση ένα έργο τηλεθέρμανσης με γεωθερμία και αγροτικής και αστικής με μεγάλη δυσκολία. Και φυσικά είχαμε τότε την παρέμβαση του Υπουργού Ενέργειας που ζητήσαμε την βοήθειά του για την πρώτη αδειοδότηση της χώρας τέτοιου είδους έργα. Ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Σταθάκης τόνισε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που κλείνει μια ενότητα όσον αφορά στα θέματα που βρίσκονται στην μεταμνημονιακή εκκρεμότητα, δηλαδή ΔΕΠΑ και Λιγνίτες ΔΕΗ, που είναι οι δύο βασικές εκκρεμότητες, ενώ όλα τα άλλα θέματα έχουν κλείσει. Όπως προσέθεσε, εισάγει για πρώτη φορά ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στη γεωθερμία που θέλουμε να δώσει μια μεγάλη όθηση, επιλύει ένα πρόβλημα που μας ταλαιπώρησε πολύ, με ένα νέο φορέα για το ΙΓΜΕ και ταυτόχρονα με διατάξει την ενέργεια, την χωροταξία και την πολεοδομία, καταλήγει ο κύριος Σταθάκης. Όταν μας επισκέφτηκε στις γεωθερμικές μας γεωτρήσεις ο κύριος Σταθάκης, από εκεί ανακοίνωσε ότι αυτό το έργο είναι η αφορμή να αλλάξουμε την νομοθεσία. Από τότε περάσανε περίπου 14-15 μήνες, δουλέψανε όλες οι επιτροπές και φυσικά ήρθε το νομοσχέδιο αυτές τις ημέρες. Συζητήθηκε σε δύο επιτροπές ήδη, συζητείται σήμερα σε άλλες δύο επιτροπές και νομίζω αύριο θα πάει στην Ολομέλεια της Βουλής. Ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει μεγάλη πρόοδο σε όλη τη χώρα όπου υπάρχουν γεωθερμικά πεδία. Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Γκαρά, τόνισε ότι σε γενικό πλαίσιο το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Θεσμοθετεί την ίδρυση μιας νέας δημόσιας γεωλογικής αρχής, της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, εξυγχρονίζοντας παράλληλα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και διευρύνοντας τις αρμοδιότητες σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων, προστασίας του περιβάλλοντος και των πολιτών. Φυσικά θα επισπεύσει και όλες τις εργασίες στα επόμενα έργα, άλλα τρία έργα έχουμε στη γεωθερμία, τα οποία ζητούμε χρηματοδότηση, θα επισπευθούν και όλα αυτά. Άρα και ο τόπος μας θα πάει καλύτερα. Και φυσικά δεν μπορώ να μην εξάρω την ιδιαιτερότητα ότι τα δύο καλύτερα νομοσχέδια, όπως τα αναφέρω εγώ, των ενεργειακών κοινοτήτων και της γεωθερμίας, τα εισηγήθηκε βουλευτής του Εύρου. Αυτό είναι θετικό με ό,τι αυτό σηματοδοτεί. Και το πιστεύουμε πραγματικά στην Αλεξανδρούπολη ότι η γεωθερμική ανάπτυξη θα κάνει τη διαφορά και στον δικό μας τόπο, αλλά και σε πολλά σημεία της χώρας.